Το μήνυμα της σημερινής μέρας, το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο είναι ξεσηκωθείτε. Φτάνει πια η περικοπή των εισοδημάτων, των μισθών, φτάνουν πια οι απολύσεις, φτάνει πια το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Η απάντηση στα αδιέξοδα στην οποία η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη οδηγεί το λαό και τη χώρα είναι ο δημοκρατικός δρόμος των εκλογών, η κυβέρνηση της αριστεράς. Μια τέτοια απάντηση δεν μπορεί παρά να χρειάζεται τη γενική αντίσταση, την αλληλεγγύη και ένα νέο πρόγραμμα ελπίδας για τη χώρα. Είμαστε σήμερα όλοι στους δρόμους. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα είναι πέρα από κάθε φαντασία. Ζούμε σε μια χώρα με 3.500 αυτοκτονίες, με ένα ποσοστό ανεργίας πάνω από 27%, το πρώτο σε όλη την Ευρώπη. Σε μια χώρα που η νεολαία της μαζικά μεταναστεύει στο εξωτερικό. Σε μια χώρα που οι καθημερινές ουρές των συζητίων για λίγα λαχανικά έχουν γίνει πρώτη είδηση στα κανάλια όλου του κόσμου. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Είμαστε εδώ μαζί σήμερα όλοι για να γίνει η αρχή ενός μετόπου τέτοιου που θα ρίξει αυτή την τρισάθλια τρικομματική κυβέρνηση. Την κυβέρνηση η οποία θέλει ουσιαστικά να σταθεί πάνω στις πλάτες και στα κόκαλα του ελληνικού λαού. Αυτά έχω να πω, τόσο λίγα, τόσο απλά. Ας είναι η σημερινή ημέρα αρχή για το τέλος αυτής της κυβέρνησης η οποία καθημερινά μας καταστρέφει τη ζωή. Ευχαριστώ. Εμείς οι υγειονομικοί βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στον αγώνα, διότι αν εργάζονται τα δημόσια νοσοκομεία, αυτό οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των λιγοστών και χαμηλά αμοιβόμενων εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία. Χωρίς νοσηλευτές και νοσηλεύτερες, χωρίς τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, δεν είναι δυνατόν για πέμπτη συνεχή χρονιά με μηδενικές προσλήψεις να δουλέψει στα νοσοκομεία, ενώ κάθε χρόνο 50 με 60 άνθρωποι συνταξιοδοτούνται από το Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας. Με αποτέλεσμα να έχουμε από τα 17 κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας τα 8 μεταβία σε 9 ανοιχτά και 8 με 9 κλειστά. Και κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας σημαίνει λεπτή κόκκινη γραμμή ή ζήσει ή πεθαίνει. Αυτό το φέρνουμε σαν παράδειγμα γιατί δυστυχώς στην εποχή των μνημονίων χτυπιέται αλίπητα η δημόσια υγεία με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν αυτό που τους πρέπει τη δύσκολη στιγμή της ζωής τους και να έχουν λιγότερες και ακριβότερες επιλογές. Γιατί στη χώρα μας έχουμε τον πιο μεγάλο ιδιωτικό τομέα όπου παίρνει τα φιλέτα της τεχνολογίας και έχουν απομείνει στα δημόσια νοσοκομεία εργαζόμενοι να τα στηρίζουν χωρίς ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτούς που δεν έχουν. Σήμερα απεργούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους διεκδικώντας και να υπερασπιστούμε βασικά τα εργασιακά μας δικαιώματα, να αντισταθούμε απέναντι στη λέλαπα, απέναντι στο σφαγείο και σε αυτό που έρχεται. Ως εκπαιδευτικοί αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, για την αξιολόγηση η οποία έρχεται και σε καμία περίπτωση δεν είναι αξιολόγηση, είναι αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο στις απολύσεις και στην κατάργηση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι και ότι θα αντισταθούμε μέχρι τέλους και πεπισμένοι ότι δεν πρόκειται να περάσει. Η απεργία γίνεται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να εκφραστεί η αντίθεση και η αντίδραση των εργαζομένων στα μέτρα καταστολής που παίρνει η κυβέρνηση, αλλά και στην προσπάθεια ποινικοποίησης των εργατικών αγώνων αλλά και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι οι απολύσεις πλέον είναι πρώτων πυλών και αν ο κόσμος δεν αφυπνιστεί και δεν αντιδράσει το επόμενο χρονικό διάστημα, τότε χιλιάδες συνάδελφοι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στην απόλυση. Απλώς η κυβέρνηση και ο υπουργός, ο αρμόδιος Μαγιατάκης, λένε ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση αλλά μετατάξεις. Όποιος τους πιστεύει είναι ανόητος αυτή τη σημερινή εποχή. Είναι καθημερινά ό,τι μέτρα παίρνουν είναι κατά των εργαζομένων, κατά της κοινωνίας και είναι τόσο μεθοδευμένα ώστε να κοιμήσουν τον κόσμο και πιο εύκολα να περάσουν τις αποφάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται άμεσα ξεσηκωμός, ανατροπή αυτών των πολιτικών. Η σημερινή απεργία, η τεράστια συμμετοχή σε αυτή, εδώ είναι μια απάντηση στην τρικομματική κυβέρνηση πως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίσει εξαθλιώνοντας το λαό, τρομοκρατώντας το. Είχαμε μια τεράστια συμμετοχή, παρόλο πως μεγάλα σωματεία και ένα κομμάτι των εργαζομένων είναι ακόμη σε επιστράτευση με χρήση του χουντικού νόμου από την τρικομματική κυβέρνηση. Ο μόνος διάβλος επικοινωνίας τους είναι η απάντηση με τα ΜΑΤ. Χρησιμοποιούν την ελληνική αστυνομία ως κατασταλτικό μηχανισμό, φοβίζοντας τον κόσμο. Κανένα μνημόνιο, κανένα μεσοπρόθεσμο, καμία τρομοκρατία και καμία καταστολή δεν είναι ικανές να συγκρατήσουν την πάλη του λαού μας, τον αγώνα της κοινωνίας μας για δημοκρατία και για αξιοπρέπεια. Σήμερα εκφράστηκε για άλλη μια φορά η κοινωνία, ο λαός, η φωνή αγωνίας και η φωνή διεκδίκησης. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε.